Πριν από λίγο ανοίξαμε το βασικό κουτί του Runestones. Πάμε τώρα να κάνουμε unboxing για το expansion 1 του Runestone, που είναι το Nocturnal Creatures, τα πλάσματα της νύχτας. Είναι το πρώτο expansion, ήταν μαζί με το Kickstarter campaign. Βάζει επιπλέον τις κάρτες εδώ, το ταμπλό και τις κάρτες της νύχτας. Επιπλέον υλικό, πάλι 2 με 4 παίκτες, δεν αυξάνεται το player count, έτσι. Αυτό είμαι βέβαιος, το ετοιμάζουν για το δεύτερο τρίτο expansion, γιατί το παιχνίδι θα πουλήσει αρκετά. Ο σχεδιαστής είναι πολύ δημοφιλής, έχει βγάλει πολύ καλά παιχνίδια, μας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, το κουτί του expansion είναι αυτό εδώ. Πραγματικά είναι από τις λίγες περιπτώσεις που προσανατολίζομαι αυτό το άθλιο πράγμα που έχουν για insert εδώ, να το πετάξω ή να το βάλω στην άκρη και να βάλω όλο το expansion μέσα όπως είναι, γιατί χωράει μια χαρά. Να το δούμε. Okay. Λοιπόν, ανοίγουμε το expansion, να δούμε τι υπάρχει μέσα. Κλασικά, κανόνες σε παραπάνω από μία γλώσσα. Εδώ είναι οι έξτρα κανόνες του expansion, του Nocturnal Creatures. Το ταμπλό που θα μπει στο κάτω μέρος του χάρτη, του κεντρικού ταμπλό. Και πώς κάνουμε setup. Οι μικροαλλαγές που χρειάζεται για να παιχτεί το expansion. Και τι είναι τα tiles της νύχτας που βάζουν τα πλάσματα της νύχτας. Λίγοι κανόνες, δεν είναι κάτι δύσκολο. Για να δούμε τι υπάρχει εδώ μέσα. Άλλο ένα φυλάδι οδηγιών. Okay. Το ταμπλό, στο οποίο θα μπαίνουν τα tile εδώ πάνω. Τα πλακίδια αυτά, τα οποία, ξαναλέω, το χαρτόνι της Queen είναι φανταστικό, ειδικά στα τελευταία της παιχνίδια. Πάντα είχε πάρα πολύ καλό cardstock για τα boards της, γερμανική σχολή και τεχνολογία, έτσι, να είστε σίγουροι. Κάνουν φανταστική δουλειά. Okay. Στο κομμάτι αυτό. Αυτά, λοιπόν, είναι τα πλακίδια για τα πλάσματα της νύχτας και έχουν το δικό τους ταμπλό, όπως φαίνεται μπροστά στη οθόνη σας. Τέλος, υπάρχουν κάποιοι μικροί δείκτες εδώ, το expansion, με κάποιο χ. Και αυτοί οι τρεις δείκτες που έχουν το κεντρικό σύμβολο που είδαμε και στα υπόλοιπα. Τελευταίο είναι οι έξτρα κάρτες που βάζει το expansion. Λίγο λιτό το βρίσκω, τώρα δεν ξέρω στο gameplay πώς αλλάζει με αυτά εδώ τα tile, αλλά από θέματα περιεχομένων δεν είναι κάτι το πλούσιο, δυστυχώς. Το expansion ελπίζω να μην είναι άρπακτη της Queen κλασικά. Κάποιες έξτρα κάρτες έχουν διαφορετικό symbology εδώ, οπότε σίγουρα από αυτό και μόνο είναι διαφορετικές. Πάλι το ίδιο art πολλές και πολλές φορές. Λοιπόν, κλείνω με αυτά εδώ. Τα πλακίδια, αυτά είναι τα πλακίδια που μπαίνουν. Έχουν όλα κάποια σύμβολα πάνω. Εδώ δείχνει το ζάρι, το φοβερό ζάρι, το οποίο θα το πω πολλές φορές πόσο άθλιο είναι, γιατί πρέπει να κολλήσει τα αυτοκόλλητα αυτά πάνω. Τραγικό, πραγματικά. Μάλιστα. Μπράβο, Queen. Όχι. Λοιπόν, και εδώ έχει τα διάφορα σύμβολα που υπάρχουν σε αυτά τα πλακίδια εδώ. Στο gameplay, ομολογώ ότι δεν ξέρω πώς αλλάζει το gameplay, θέλω να το δοκιμάσω. Κανονίζουμε να στήσουμε το παιχνίδι, θα το παίξουμε σίγουρα πρώτα χωρίς το expansion και μετά, αφού παίξουμε το expansion, χωρίς το expansion, θα βάλουμε και το expansion μέσα στο παιχνίδι. Αυτό είναι το Nocturnal Creatures, το πρώτο expansion του Runestones. Κάτι τελευταίο που ερχόταν μαζί με το Kickstarter είναι το Queenie, το οποίο είναι αυτό εδώ. Είναι τα κλασικά extra bonus που δίνει η Queen, δεν είναι κάτι φοβερό. Κάποια changes στο setup, κάποιες αλλαγές μικρές, έτσι. Εδώ είναι άλλες γλώσσες, οπότε κάνουν είναι αυτοί ουσιαστικά. Για να μπουν αυτά εδώ τα καινούργια runestones, τα οποία είναι όλα μέρος του Queenie. Δηλαδή το promo ουσιαστικά, τα οποία τα κάνει exclusive συνήθως, όχι πάντα, στα Kickstarter campaign της η Queen. Λοιπόν, θα βάζουμε όλα αυτά εδώ μέσα, μπορούν να μπουν στο κουτί του expansion. Και όλα μαζί τα υλικά του Runestones είναι αυτά εδώ. Όλο μαζί σαν παιχνίδι, ανυπομονούν να το δοκιμάσουμε, να το ρίξουμε στο τραπέζι και να δούμε πώς παίζει. Stay tuned για περισσότερα βίντεο για το παιχνίδι.